Λοιπόν, ξέρετε ότι είναι δύσκολη περίοδος της πανδημίας. Οι δήμαρχοι στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Οι άνθρωποι να στολίσουν, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε αν αυτούς τους χώρους τους χριστουγεννιάτικους θα τους επισκεφτούν οι δημότες, βέβαια. Πάμε στα Τρίκαλα να μιλήσουμε εκεί με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Κύριε Παπαστεργίου, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα και θα χαρώ τον κύριο Νεονάκη να τον δω να πετάει και πάνω από τα Τρίκαλα. Θα δει σίγουρα το ποτάμι των Τρικάλων, το Λιθέο φωτισμένο και στολισμένο, ομορφότερο από κάθε άλλη χρονιά. Η πρώτη πρόταση λοιπόν από το δήμαρχο εκεί στα Τρίκαλα, αν δεν μας άκουσε θα του τη μεταφέρω, έχω το ελεύθερο. Εννοείται, θα είναι χαρά μας και πραγματικά έχουμε βάλει σκοπό φέτος στα Τρίκαλα να φαίνονται από πολύ μακριά με το φως το οποίο λείπει από τη ζωή μας. Το φως που μεταφέρει ελπίδα και κουράγιο σε όλη την κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο για αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που διανύουμε. Δήμαρχε, θα κρατάει κερακή όμως, θα έρθει αποφασισμένος. Τον ένιωσα. Είναι φίλος μου, όπως λέμε και στα social media, γιατί εκεί έχει τερακή. Εμείς έχουμε Τσίπουρο εκεί. Χωρίς παρέα και με κλειστά τα μαγαζιά, μπορεί να έχουμε πρόσβαση πιο εύκολα τον κύριο Νεονάκη στο Τσίπουρο. Μένα, αλλά δεν πίνουμε δε, διότι εκ των πραγμάτων με τέτοια ψυχολογία. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δήμαρχε, τον περιμένω λοιπόν και βέβαια. Έτσι προϊρακή. Έχουμε βάλει ένα τίτλο Χριστούγεννα στα Τρίκαλα χωρίς τον Μήλο των Ξωτικών. Είναι έτσι, γιατί φέτος αρκετά νωρίς συνειδητοποιήσαμε πως δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τον 10ο και επετειακό, τον πιο στολισμένο και γιορτινό Μήλο. Έτσι από τον Ιούλιο αποφασίσαμε πως δεν θα μπορούσαμε φέτος να οργανώσουμε την μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή της χώρας που είναι ο Μήλος των Ξωτικών. Τουναντίον φτιάξαμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων πολύ πιο light, αλλά τελικά και αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να το οργανώσουμε. Έχουμε στο μυαλό μας και πήραμε και τις σχετικές αποφάσεις για να απλώσουμε στην πόλη μια γιορτή, αλλά και αυτό το σχέδιο πλέον δεν βλέπω να το εφαρμόζουμε, με δεδομένο ότι το lockdown συνεχίζεται και προφανώς δεν μπορεί να έχεις lockdown και παράλληλα να απλώνεις την πόλη παιχνίδια. Βέβαια, στολίσαμε πάρα πολύ την πόλη φέτος. Αυτή είναι η διαφορά. Κυρίως στολίσαμε το Λιθέο, το ποτάμι το οποίο διασχίζει το κέντρο των Τρικάλων, διέρχεται δίπλα από την κεντρική πλατεία, όχι τυχαία, γιατί σύμφωνα με την αρχαιότητα και την ιστορία, ο Λιθέος είναι ο ποταμός της Λήθης. Να ξεχάσουμε, προσπαθούμε, να ρίξουμε φως λοιπόν και να αφήσουμε πίσω, να φύγει σαν νερό όλο αυτό το οποίο ζούμε, να φύγει το 2020, το 2020, και με το φως αυτό να κρατήσουμε το κουράγιο μας για μια καινούργια, ελπίζουμε, καλύτερη χρονιά. Δήμαρχε, έχετε και πολλούς κριτικούς εκεί στην περιοχή. Είναι έντονο το στοιχείο της κριτικής των Κριτών, της κριτικής κοινότητας. Οπότε φέτος λοιπόν θα αρκεστείτε στον στολισμό και με ένα μικρό παραθυράκι, αν επιτραπούν κατά κάποιο τρόπο οι μετακινήσεις και αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, να υπάρξει μια παραμονή της πρωτοχρονιάς. Φαντάζομαι έχετε βάλει ένα αστερίσκο. Την αλλαγή της χρονιάς θα την κάνουμε με ασφάλεια από το ρολόι της πόλης. Υπάρχει ένα εμφληματικό ρολόι, ναι, ψηλά στο λόφο των Τρικάλων. Από εκεί πέρα ήδη το έχουμε οργανώσει. Δεν θέλουμε να μαζέψουμε κόσμο και θα ήταν και επικίνδυνο να μαζέψουμε κόσμο. Θέλουμε ο κόσμος να βγει στα μπαλκόνια. Το ρολόι είναι ορατό από όλη την πόλη. Οπότε ας βγει ο κόσμος με την οικογένειά του στα μπαλκόνια και σε απολαύσει εκεί πέρα την αλλαγή του χρόνου, ενός χρόνου που δεν θα μας λείψει καθόλου. Το 2020. Από εκεί πέρα λοιπόν θα φωτοαγωγήσουμε το ρολόι, θα έχουμε και ένα θέμα με μουσική και ήχο. Η αλήθεια είναι πως ο ήχος από το ρολόι της πόλης φτάνει παντού. Από εκεί θα ρίξουμε και τα βαγγελικά για να αφήσουμε πίσω μια χρονιά που νομίζω πως πραγματικά μετά από 10 χρόνια μάλλον θα έχουμε ξεχάσει και πως πέρασε. Θα θυμόμαστε την πανδημία, αλλά αν σκεφτείτε τι κάνατε το 2020, νομίζω πως ελάχιστα πράγματα θα σας έρθουν στο μυαλό. Ναι. Τελευταία ερώτηση. Εκεί με τη διαχείριση των κρουσμάτων, πώς είναι τα πράγματα, το κλίμα σε καθημερινή βάση, έχουν περιοριστεί, έχουν μειωθεί λίγο? Κοιτάξτε, τα Τρίκαλα είναι στην ουσία η αρχή του χάρτη της χώρας που αρχίζει να γίνεται πορτοκαλί και κόκκινος. Και αυτό γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κλιματολογικά δεδομένα είναι αυτά τα οποία καθορίζουν την εξάπλωση από τα Τρίκαλα και πάνω, δηλαδή, και έχοντας βέβαια δίπλα μας την Λάρισα και τη Μαγνησία, αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται ανησυχητικά. Τα Τρίκαλα, για παράδειγμα, είναι ο 18ος νομός, ο λιγότερο επικίνδυνος μέρα, αλλά μέσα στην 18άδα των περιοχών που θέλουν προσοχή. Ακόμα δεν έχουμε δει αυτή την μείωση των κρουσμάτων. Υπάρχουν μέρες που βέβαια έχουμε 10-15. Χθες Κυριακή είχαμε 45. Γνωρίζω ότι τα νούμερα δεν έχουν απόλυτη συνάφεια με την ημέρα που λαμβάνονται και την προηγούμενη Κυριακή φαινόντουσαν αυξημένα λόγω του γεγονότος ότι τότε ανακοινώθηκαν περισσότερα κρούσματα. Θέλει προσοχή ακόμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σας και εγώ. Σας εύχομαι καλό βράδυ από Κρήτη. Να είστε καλά. Τα λέμε. Μια χαρά. Να είστε καλά.